του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από το βιβλίο Σαμουήλ Α. Είναι στη σελίδα 282. Σαμουήλ Α, Ιωταΐτα 18ο κεφάλαιο. Σαμουήλ Α, 1ο Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο, Ιωταΐτα κεφάλαιο και δάφιο 1, από τη σελίδα 282, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Κι όσε τελείωσε λαλών προς τον Σαούλ, η ψυχή του Ιωνάθαν συνεδέθη μετά της ψυχής του Δαβίδ και ηγάπησεν αυτόν ο Ιωνάθαν ως την ιδίαν αυτού ψυχή και παρέλαβεν αυτόν ο Σαούλ εκείνη την ημέρα και δεν αφήκε αυτόν να επιστρέψει πλέον στον οίκο του πατρός του. Τότε ο Ιωνάθαν έκαμε συνθήκη μετά του Δαβίδ, διότι αγάπα αυτόν ως την ιδίαν αυτού ψυχήν. Και εκδηθείς ο Ιωνάθαν το επένδυμα το εφε αυτόν, έδωκεν αυτό εις τον Δαβίδ και την στολήν αυτού έως και αυτό το ξύφος αυτού και το τόξον αυτού και τη ζώνη αυτού. Και εξήρχε το ο Δαβίδ πανταχού όπου έπεμπεν αυτόν ο Σαούλ και εφέρωτα μετά συνέσεως. Και κατέστησεν αυτόν ο Σαούλ επί τους άνδρας του πολέμου. Κι το αρεστός εις τους οφθαλμούς παντός του λαού έτι δε και στους οφθαλμούς των δούλων του Σαούλ. Καθώς δε ήρχοντο, ενώ επέστρεφεν ο Δαβίδ εκ της σφαγής των Φιλιστέων, εξήρχοντο οι γυναίκες εκ πασών των πόλεων του Ισραήλ ψάλουσε και χορεύουσε η συνάντηση του βασιλέου Σαούλ με τα τυμπάνων, με τα χαράς και με τα κυμβάλων. Και απεκρίνονται οι γυναίκες υπέζουσε προς αλλήλας και έλεγον «Ο Σαούλ επάταξε τα σχιλιάδας αυτού και ο Δαβίδ τα σμυριάδας αυτού». Παροξύνθη δε σφόδρα ο Σαούλ και εφάνει δυσάρεστος εις τους οφθαλμούς αυτού ο λόγος ούτος και είπεν «Απέδωκαν εις τον Δαβίδ τα σμυριάδας, εις εμέ δε απέδωκαν τα σχιλιάδας. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία». Και υπέβλεπεν ο Σαούλ τον Δαβίδ από εκείνης της ημέρας και εις το εξής. Γιατί επαύριον επήλθεν πνεύμα πονηρών παραθεού επί τον Σαούλ και προφήτευεν εν μέσω του οίκου και ο Δαβίδ έπαιζε δια της χειρός αυτού ως καθεκάς την ημέραν ή το δε το δωράτιον εν τη χειρή του Σαούλ και έριψε ο Σαούλ το δωράτιον λέγον θέλω χτυπήσει τον Δαβίδ έως και στον τείχον. Αλλά ο Δαβίδ εξέκλεινε απέμπροσθεν αυτού δεις. Εφοβήθη δε ο Σαούλ από προσώπου Δαβίδ, επειδή ο Κύριος ήτο μετ' αυτού, από δε του Σαούλ είχε απομακρυνθεί. Όθεν απεμάκρυνε αυτόν ο Σαούλ από πλησίον εαυτού και κατέστησε αυτόν χιλίαρχον και εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν του λαού και εφέρετο ο Δαβίδ μετά συνέσεως εν πάσες τεσοδείς αυτού και ο Κύριος ήτο μετ' αυτού. Δια τούτο ο Σαούλ έβλεπεν βλέπων ότι εφέρετο με τα μεγάλη συνέσεως εφοβήτο από προσώπου αυτού. Πας δε ο Ισραήλ και ο Ιούδας, η γάπα τον Δαβίδ, επειδή εξήρχετο και εισήρχετο έμπροσθεν αυτού. Αμήν. Σαούλ, άνθρωπος και χρησμένος του Κυρίου, άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, δια τον καταστήσει επί τη βασιλεία του Ισραήλ, τον πρώτο βασιλιά. Όμως, παρόλα τα καλά σχέδια που είχε ο Θεός για αυτόν και για τη ζωή του, παρόλες τις προφητείες που ο Θεός εξήγηλε υπέρ αυτού και προς αυτόν, ο άνθρωπος αυτός δεν εστάθη έτσι πως ήθελε ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και τι περιμένει ο Θεός από τον άνθρωπο για να σταθεί παρά υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν θέλει θυσίες, δεν θέλει προσφορές, αλλά θέλει υπακοή στα λόγια του Χριστού, στα λόγια του Ευαγγελίου, στα λόγια του Θεού, πράγμα το οποίο ο Σαούλ δεν έκαμε, με αποτέλεσμα ο Θεός τον αντικατέστησε στη σκέψη του, στην καρδιά του και στις προθέσεις του ως προς το να βασιλεύει στον Ισραήλ και βρήκε κάποιον άλλονε, ο οποίος δεν ήταν τόσο ψηλός, τόσο ωραίος, τόσο δυνατός και τόσο ικανός όσο ο Σαούλ, αντιθέτως ήταν κοντός στο ανάστημα, ο μικρότερος από την οικογένεια του Ιεσέ, που ήταν μικρότερη μέσα από την οικογένεια του Ιούδα, αλλά εκείνο που διέκρινε ο Θεός και είδε ότι χρειάζεται
για να έχει ο άνθρωπος, για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, είναι καρδία κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό των καλών χριστιανών. Τι, και όταν λέω καλών χριστιανών, των ανθρώπων που ο Θεός τους εμπιστεύεται, γιατί είναι αξιόπιστοι στους οφθαλμούς του, με τους οποίους συνεργάζεται και τους οποίους χρησιμοποιεί πάντοτε για το θέλημά του και για τη δόξα του. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, παρόλες τις υποσχέσεις και τις προθέσεις του Θεού, η πορεία των ανθρώπων εξαρτώνται από την καρδιά τους, από τον ίδιο τον άνθρωπο. Το παρελθόν μας εξαρτάται από το Θεό. Δηλαδή ο Θεός είναι αυτός που εξέλεξε πρώτος εμάς, αλλά περιμένει από εμάς να τον εκλέξουμε κι εμείς. Αυτός μας εξέλεξε, μας εκλέγει, συνεχίζει να μας εκλέγει, δηλαδή δεν μας απορρίπτει, εφόσον εμείς εκλέγουμε Αυτόν. Και εκείνο που θα δούμε σήμερα είναι την πορεία τόσο του Σαούλ, όσο και του ανθρώπου, του μικρού τσοπανάκου που βρήκε, του Δαβίδ. Και θα δούμε ότι είναι πορείες αντίστροφες, με χαρακτηριστικά βήματα, σημεία. Αλλά θα δούμε και την πορεία του Ιωνάθαν, ο οποίος ήταν ένας καλός αδελφός, θα λέγαμε, καλός άνθρωπος του Θεού, που αγαπούσε το Θεό, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το οικογενειακό περιβάλλον, θα τολμούσα να πω εκκλησιαστικό περιβάλλον, προσωπικό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ενώ αγάπησε σαν την ψυχή του, με όλη του την ψυχή τον Δαβίδ, ποτέ δεν μπόρεσε να περπατήσει και να ακολουθήσει το βηματισμό του Δαβίδ. Σαούλ λοιπόν. Ο Σαούλ μετά την απόρριψή του από το Θεό, γιατί δεν στάθηκε έτσι πως ο Θεός τον ήθελε, αλλά απομακρύνθηκε από την υπακοή και από το Λόγο του Θεού, συνάντησε μπροστά του με θαυμαστό τρόπο τον Δαβίδ, ο οποίος εμφανίστηκε, ένα νεαρό 17χρονο παιδί, εμφανίστηκε και τα έβαλε με το Γολιάθ, αλλά όχι χρησιμοποιώντας τις δικές του δυνάμεις, αλλά χρησιμοποιώντας το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, το οποίο είναι και το πιο αποτελεσματικό όπλο στον πόλεμό μας, στον αγώνα μας, στον δρόμο μας μέσα στη ζωή αυτή. Και βρέθηκε νικητής χρησιμοποιώντας το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων, όπως είχε βρεθεί και νικητής χρησιμοποιώντας πάντα, πάλι και πάντα το ίδιο όνομα, όταν αντιμετώπισε εκεί που φύλαγε τα λιγοστά προβατάκια του ο Δαβίδ, αντιμετώπισε την αρκούδα και το λιοντάρι. Ο Σαούλ λοιπόν βρέθηκε μπροστά στο Δαβίδ και ο Δαβίδ μπροστά στο Σαούλ. Όμως η πορεία του Δαβίδ ήταν πολύ καλή. Το πρώτο χαρακτηριστικό που είχε, εκτός από πίστη και καρδιά κατά την καρδία του Θεού, είχε σύνεση. Και αυτό είναι δώρο Θεού. Περπατούσε πάντοτε μετασυνέσεως. Και ο Θεός ήταν μαζί του. Και υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, σοφία ουράνια, όπως μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και θέλω να το βρούμε με τη χάρη του Χριστού, είναι στη σελίδα 1072, σελίς 1072, είναι από το βιβλίο του Αποστόλου Ιακώβου και τρίτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Υπάρχει λοιπόν η άνωθεν σοφία, που έχει χαρακτηριστικά πρώτον μεν είναι αγία, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Έτσι περπατούσε ο Δαβίδ, με αγιασμό, υποτασσόμενος στο Λόγο του Θεού, με ειρήνη προς πάντα στους ανθρώπους, με επιοίκεια που ήταν γνωστή σε όλους τους ανθρώπους,
ευπηθείς πάντοτε στο Λόγο του Θεού, με αγαθοσύνη δηλαδή, αλλά και ευπηθείς στους ανθρώπους, γεμάτος από αγάπη και καρπό της αγάπης, καλό καρπό, αμερόληπτος στη σχέση του με τους ανθρώπους και ποτέ με υποκρισία. Αυτή είναι η σοφία η άνωθεν, που δεν είναι ικανότητα ανθρώπων, αλλά είναι χάρισμα Θεού. Αν όμως η σοφία του ανθρώπου μολυνθεί, λερωθεί από φθόνο πικρό και φιλονικία, τότε αυτή η σοφία δεν είναι άνωθεν, καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης, γιατί όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές της σοφίας μπορούμε να διακρίνουμε τους δύο άντρες, τον Δαβίδ και τον Σαούλ. Ο Δαβίδ λοιπόν περιπατούσε με σύνεση Θεού, χωρίς υποκρισία, με αγαθοσύνη, με πίστη, με αγάπη, αμερόληπτος, χωρίς φθόνο, χωρίς ζήλια, και ο Θεός ήταν μαζί του. Με αποτέλεσμα, όταν ο Σαούλ τον έβαλε αρχηγό στους άντρες που βγαίνουν και πολεμούν, στα εκστρατευτικά σώματα θα έλεγα, ο Θεός ήταν μαζί του και τον ευόδωνε πάντοτε. Αυτό ήταν δε φανερό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν επέστρεφε, βγαίναν οι γυναίκες και έψελαν και τραγουδούσαν για αυτόν και έλεγαν «Χιλιάδες επάταξε ο Σαούλ, ο Δαβίδ όμως μυριάδες». Και η σοφία του έμενε και η χάρις του Θεού στη ζωή του αύξανε και η ευλογία του Θεού πολλαπλασιαζότανε. Απ' την άλλη μεριά, ο Σαούλ, μια άλλη σοφία, όχι άνωθεν, ζωώδη, γίνει δαιμονιώδη. Όταν άκουσε να επεφημούν περισσότερο τον Δαβίδ, η καρδιά του γέμισε φθόνο, ζήλια. Το πρώτο βήμα. Ζήλεψε. Γιατί ο Θεός ευλόγησε πάρα πολύ περισσότερο από μένα τον Δαβίδ? Γιατί λένε έτσι ο λαός? Και αυτή η ζήλια όταν έρθει έχει συνέχεια. Και αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε την καρδιά μας όταν ενοχλείται στην ευλογία των άλλων, γιατί η συνέχεια που έπεται δεν είναι καλή, είναι καταστροφική. Παν αχρίων πράγμα θα φτάσει στη ζωή μας. Ο λόγος του Θεού και η προτροπή είναι «χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων». Δεν είναι να λυπάσαι όταν χαίρεται ο αδερφός σου, ούτε να χαίρεσαι όταν λυπάται ο αδελφός σου. Αυτή είναι κακή αφετηρία στην προσωπική μας ζωή. Πολύ κακή αφετηρία. Και μπορεί να αποτελέσει αφετηρία. Εάν έλθει και την φιλοξενήσεις μέσα στην καρδιά σου η ζήλια και ο φθόνος, σίγουρα τούτο θα αποτελέσει αφετηρία και αρχή κακών πραγμάτων. Αμέσως μετά μπήκε μέσα στην καρδιά του φθόνος και φόνος, ώστε να βρισκόταν απέναντί του ο Δαβίδ, και ενώ έπαιζε το όργανό του το μουσικό για να κατευνάσει το πνεύμα της πονηρίας που παρά Θεού, από το Θεό ερχόταν επάνω στο Σαούλ, η καρδιά του γέμισε φθόνο, μίσος και θάνατο. Με αποτέλεσμα πήρε το δωράτιον και είπε «Τώρα θα τον σκοτώσω». Αλλά ο θάνατος του Δαβίδ δεν είναι στα χέρια του Σαούλ. Ούτε ποτέ θα έρθει στα χέρια του Σαούλ ο θάνατος του Δαβίδ ή η ζωή του Δαβίδ. Η ζωή του Δαβίδ και ο θάνατος του Δαβίδ είναι στα χέρια του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι ευπηθής. Γιατί είναι αμερόληπτος. Γιατί είναι επιοικής προς πάντα στους ανθρώπους. Γιατί είναι ειρηνικός προς πάντα στους ανθρώπους. Γιατί είναι γεμάτος από αγάπη και καλά έργα. Γιατί δεν έχει
καμία σχέση με τη σοφία που δεν είναι άνωθεν και ουράνια. Όμως η πορεία του Δαβίδ συνεχίζεται, η ευλογία του Θεού αυξάνει και κερδίζει όχι μόνο την αγάπη του Θεού αλλά και την αγάπη των αδελφών του, γιατί ο Θεός τον συστήνει, τον υψώνει, τον τιμά και τα αδέλφια του αρχίζουν και τον αγαπάνε πολύ, σε αντίθεση με τον Σαούλ που είναι βασιλιάς, που έχει όλη την εξουσία, που έχει όλη τη δύναμη. Μετά τη ζήλια, το φθόνο και το μίσος έρχεται ο φόβος. Και φοβήθη ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ, γιατί διέκρινε ότι ο Κύριος ήταν με το Δαβίδ, ενώ ο Κύριος απεμακρύνθη από του Σαούλ. Μπαίνει μέσα στην καρδιά ένας φόβος, που ο φόβος αυτός, λέει η Γραφή, είναι κόλασης. Ο φόβος έχει κόλαση και ο άνθρωπος που φοβάται δεν μπορεί να έχει αγάπη. Και δεν έχει αγάπη επειδή φοβάται και φοβάται επειδή δεν έχει αγάπη. Όμως αδελφοί, να το δούμε λιγάκι αυτό. Είναι στο 4ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Ιωάννη, του Ιωάννη, πρώτη επιστολή του Ιωάννου, σελίδα 1082, 4ο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 12 εδάφιο. Τον Θεόν ουδής είδε πόποτε, ποτέ δεν είδε κανείς το Θεό. Εάν όμως αγαπάμε αλλήλους, ο Θεός τον οποίον κανένας δεν είδε μένει μέσα μας. Και αν μένει μέσα μας ο Θεός, η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη μέσα μας. Και συνεχίζω στο εδάφιο 16. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστεύσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή την αγάπη έχει ο Θεός προς εμάς, ώστε όποιος μένει στην αγάπη του Θεού, τότε και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Και μέσα σε Αυτόν η αγάπη είναι πλήρης, ολοκληρωμένη, τέλεια, ώστε τότε έχουμε παρησία για την ημέρα της κρίσεως. Αλλιώς δεν έχουμε παρησία για την ημέρα της δικαιοκρισίας του Θεού. Μόνο όταν η αγάπη είναι τέλεια μέσα μας. Και η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο, γιατί φόβος δεν υπάρχει όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού. Αλλά όταν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, τότε ο φόβος υπάρχει. Ο φόβος είναι κόλασης. Τι θα πει κόλασης? Τιμωρία. Η τιμωρία που ο Θεός φέρνει στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος αφήνεται στα συναισθήματα της καρδιάς τους, που αρχίζουν με ζήλια, με φθόνο, με κακία, με μίσος, με κάθε αχρίον πράγμα, έρχεται κόλαση, έρχεται τιμωρία παρακυρίου σε αυτόν, ώστε να η ζωή του, αφενός μεν να μην έχει σχέση με την ευτυχία και την ευλογία που ο Θεός δίνει, αλλά και η πορεία του να οδηγείται προς την καταστροφή. Εμείς όμως αγαπώμεν Αυτόν, διότι πρώτος Αυτός μας αγάπησε. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα στην καρδιά του και στη ζωή του Σαούλ είναι αυτό το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ζήλια, φθόνος, φόνος, κακία, κόλασης, φόβος. Και με το φόβο ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είναι αρρώστια της ψυχής. Υπάρχει και ψυχολογική αρρώστια, οι φοβίες. Ο φόβος όμως που έχει ο άνθρωπος όταν χάσει την αγάπη του, γιατί ξεκίνησε να περπατάει με τη ζήλια, είναι κόλασης. Γι' αυτό και ο Σαούλ, μην μπορώντας πια να ανεχθεί κοντά του τον Δαβίδ, τον έδιωξε. Φύγε μακριά, δεν μπορώ να κάνω. Τον έβλεπε και φοβότανε.
δεν μπορώ να σταθώ κοντά σου. Και τον έδιωξε στον πόλεμο, ελπίζοντας με πονηριά πια, γιατί πια ο άνθρωπος αυτός θα γίνει πονηρός. Θα πάρει δηλαδή τη δουλειά και το έργο του διαβόλου, ο οποίος είναι πονηρός, ενάντιος, ανθρωποκτόνος, μισεί το Θεό και μισεί και τους ανθρώπους, όπως ο Σαούλ τώρα μισεί το Δαβίδ. Θα βάλει λοιπόν πονηριά μες στην καρδιά του και θα τον στείλει να πολεμάει. Όμως ο Δαβίδ ερχόταν πάντοτε νικητής, γιατί είπαμε ότι η ζωή του Δαβίδ και ο θάνατος του Δαβίδ δεν είναι στα χέρια του Σαούλ ούτε των Φιλιστέων, αλλά είναι στα χέρια του Θεού, και ο Θεός έχει μια πολύ καλή συνέχεια για τον άνθρωπο αυτό που βρήκε και ο οποίος είναι κατά την καρδία του Θεού. Σκέφτηκε και άλλες πονηριές. Λέει, βγάζει μια ανακοίνωση. Όποιος μου φέρει 100 ακροβιστίες Φιλιστέων, θα του δώσω την κόρη μου για γυναίκα του, θα τον κάνω γαμπρό μου, μεγάλη τιμή. Ο Δαβίδ αγαπούσε τη Μιχάλ και η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ, αγαπούσε τον Δαβίδ. Πήγε, σκότωσε 200 Φιλιστέους, έφερε τις ακροβιστίες. Αναγκάστηκε ο Σαούλ να δώσει την κόρη του για γυναίκα του, αλλά λέει η Γραφή, από εκείνη τη στιγμή έγινε ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ, δηλαδή χωρίς καμία πιθανότητα μετάνοιας και υποστραφής. Παντοτινός εχθρός του Δαβίδ, παντοτινός εχθρός του Θεού. Πως κατάντησε έτσι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ο άνθρωπος με τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες. Και όλα ξεκίνησαν, αδερφοί αγαπητοί, βασικά από τη παράβαση, γιατί δεν έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν στάθηκε για αυτόν. Ο βράχος πάνω στον οποίο στηρίζεται. Αλλά άλλα συναισθήματα μπήκανε και οδηγήσανε τον Σαούλ σε παράβαση. Και δεύτερον, δεν μετενόησε όταν άλλαξε ο Θεός συμπεριφορά απέναντί του. Και τρίτον, ζήλεψε όταν είδε το Θεό να είναι ευμενής με τον Δαβίδ. Το τέλος του τραγικό. Ολοκλήρωσε και ολοκληρώθηκε η αποστολή του και η διακονία του στη γη. 40 χρόνια βασίλευσε. Αλλά περάσαν τόσο γρήγορα αυτά τα 40 χρόνια. Από εκεί και πέρα δεν περνάνε, αδελφοί, τα χρόνια. Από εκεί και πέρα τα χρόνια είναι αιώνια. Ο Δαβίδ πιστός και σοφός με τη σοφία του Θεού. Με τη σοφία την ουράνια, τη θεϊκή, που οδηγεί τον άνθρωπο από πίστη σε πίστη, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη και από θρίαμβο σε θρίαμβο, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός κάνει εμάς πάντοτε να θριαμβεύουμε εν δια του Ιησού Χριστού. Όμως θα μείνουμε λίγο, αδελφοί, και στον Ιωνάθαν. Ένας άνθρωπος τον οποίον χρησιμοποίησε ο Θεός για την αγαθοσύνη του, για την πίστη του. Ελευθέρωσε σε δύσκολες καταστάσεις τον Ισραήλ από τον εχθρό των Φιλιστέων. Η καρδιά του απαλή και τρυφερή αγάπησε τον Δαβίδ. Τόσο πολύ μάλιστα αγάπησε τον Δαβίδ όταν τον είδε να θριαμβεύει επάνω στο Γολιάθ, που του χάρισε το επένδυμά του, τη στολή του, ακόμη και το ξύφος του και το τόξος του και, και τη ζώνη του. Ενώθηκαν οι καρδιές τους, αλλά δεν ενώθηκαν εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Ποτέ δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει το Σαούλ την αμαρτία, την παράβαση. Συναισθηματικά προσκεκλημένος πιθανόν με το περιβάλλον του. Η καρδιά του ζητούσε πάντοτε την καλοπέραση του γιου του βασιλιά, ενώ ο Δαβίδ ήταν κυνηγόμενος από το Σαούλ, πιθανόν. Δεν μας φανερώνει ο Θεός για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να απαγκιστρωθεί, πράγμα το οποίο, αδερφοί αγαπητοί, απαιτείται πολλές φορές στη ζωή μας. Απαιτείται να απογκιστρωθούμε από αυτά τα οποία ξέρουμε και να εξητήσουμε τη φωνή του Θεού
και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μας οδηγήσει πέρα από αυτά που ξέραμε σε αυτά που δεν ξέρουμε. Απαιτείται, είναι ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος το έχει συνειδητοποιήσει, το έχει καταλάβει. Τα μένω πίσω λησμονών, τρέχω. Τα μένω πίσω αφού λησμονήσω, μπορώ και τρέχω για να λάβω το βραβείο της Ανοκλήσεως. Τα λησμονώ, τα ξεχνάω όλα. Και τα καλά και τα κακά και τις ευλογίες όλα. Θέλω να περπατάω την οδόν την οποία ο Χριστός, ο Θεός θα με διδάσκει και έχει ετοιμάσει για μένα. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, για να τελειώσουμε καθαρά και εξάστερα, ο Θεός έχει ετοιμάσει, αδερφέ μου, για σένα ένα συγκεκριμένο δρόμο. Μην περπατάς κατά την επιθυμία της καρδιάς σου. Μην περπατάς κατά την έμπνευση του μυαλού σου, κατά τη γνώμη σου. Πήγαινε στο Χριστό. Όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όπως ο Μωυσής, ο Δαβίδ, όλοι. Και προσευχή σου και πες, δίδαξέ με Κύριε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δίδαξέ με Κύριε του ποιήν το δικό σου θέλημα. Πράγμα το οποίο ποτέ δεν το έκανε ο Ιωνάθαν. Γιατί αν το είχε κάνει, δεν θα έμενε με τον Σαούλ, αλλά θα ήταν κοντά στο Δαβίδ από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, παρόλο που τον αγαπούσε όμως, νίκησε. Νίκησε. Δεν νίκησε η αγάπη εν Χριστώ Ιησού, αλλά νίκησε η καρδιά και οι σκέψεις του. Και πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να κατακρεμίσουμε την καρδιά μας και τη σκέψη μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Τι σημαίνει το δαμάζω? Το δαμάζω, το δένω και εγώ το οδηγώ. Δεν με οδηγεί αυτό εμένα. Εγώ οδηγώ το σώμα μου. Γιατί το σώμα, η καρδιά, ο εξωτερικός άνθρωπος, αλλά και ο παλαιός άνθρωπος έχουν την ικανότητα να οδηγούν εμάς, τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Ο Χριστός όμως θέλει να είμεθα διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Πάντα να ξεκινάμε στη ζωή μας, όπως λένε οι άνθρωποι, από μηδενική βάση. Πάντα να πλησιάζουμε το Θεό σαν ένοχοι. Έστω και αν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει ουσουδέν. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο άλλος είναι αυτός που ανακρίνει τη ζωή μας. Να μην εμπιστευόμαστε κανένα πνεύμα, καμία γνώμη, καμία άποψη, παρά μόνο το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο και ένας να είναι ο δασκαλός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ένας να είναι ο καθηγητής μας, ο Ιησούς Χριστός. Και σε ένα να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας, στον Πατέρα μας τον ουράνιο. Γιατί αυτός φροντίζει περί ημών. Και τους αδελφούς μας θα τους βλέπουμε γεμάτο αγάπη, γεμάτη από αγάπη. Θα χαιρόμαστε στην ευλογία του Θεού για αυτούς. Θα κλαίμε στις θλίψεις τους. Και η επιθυμία μας θα είναι πάντοτε να τους υπηρετούμε. Να τους υπηρετούμε, αλλά με εκείνη τη σοφία που ο Θεός θέλει. Με τη σοφία που είναι αγία, καθαρά, ειρηνική, χωρίς ταραχή, επιικής, μακροθυμία, γεμάτη από αγάπη, αλλά και με αποτέλεσμα της αγάπης που είναι ο καρπός. Και τότε ο καρπός της δικαιοσύνης του Θεού θα σπείρεται εν ειρήνη από αυτόν τον άνθρωπο που περπατάει έτσι ανάμεσα στους ειρηνοποιούς. Να λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μία πρόσκληση ουράνια. Πού έχεις φτάσει? Εδώ σταμάτα. Ξέχασε ότι ήξερες. Απέρριψε τα. Να θυμάσαι με ευγνωμοσύνη τις ευλογίες του Θεού στη ζωή σου.
Να θυμάσαι με θλίψεις τα λάθη σου και τις αμαρτίες σου στη ζωή σου, αλλά ξέχασέ τα. Κάνε μια καινούργια αρχή. Και η ζωή μας, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είναι πάντοτε σε μια καινούργια αρχή. Μια καινούργια αφετηρία που θα είναι στηριγμένη στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να απολαύσουμε αυτό που λέει η Γραφή. Εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά όλα τα χάρισε ο Θεός στους αγαπώντας Αυτόν. Αμήν.